διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Με δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση έγινε η εκκίνηση του διήμερου υπερμαραθωνίου στην Αρτοτίνα Δωρίδας. Ο αγώνας για την ελευθερία ξεκίνησε από το Ιερό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και οι δρομείς διέσχισαν περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς, περνώντας μέσα από ιστορικά χωριά δίπλα από ένδοξα πεδία μάχης για να τερματίσουν στη Λαμία στο κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου. Ένας αγώνας, μια εκδήλωση δύσκολη, μεγάλη, απαιτητική. Αλλά με ενθουσιασμό την ξεκίνησαν οι σύλλογοι, πρώτα ο σύλλογος της Αρτοτίνας που εδώ είμαστε τώρα και η Δωρική Αδελφότητα αλλά και ο σύλλογος Λειτουργικού. Μια εκδήλωση με ισχυρούς συμβολισμούς. Είναι μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια αυτή που γίνεται, κυρίως γιατί γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς κανένα διαχωρισμό, ενωμένα. Αυτό είναι μια συνθήκη απαραίτητη η οποία πιστεύω ότι θα επιτρέψει σε αυτόν τον αγώνα να γίνει ετήσιος αγώνας και να φέρει και πάρα πολλούς ξένους τουρίστες. 200 χρόνια μετά τιμάμε τη μνήμη του προγόνου μας, των προγόνων μας, αναστοχαζόμενοι και την πορεία του ελληνισμού διαμέσων των αιώνων. Μια σημαντική εκδήλωση τιμής και μνήμης στον αγώνα του 21 είναι και η σημερινή. Οι φορείς θέλοντας να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οργάνωσαν διαδρομές που έχουν ιστορική σημασία και αποτέλεσαν σημαντικά κομμάτια στον αγώνα των Ελλήνων. Εδώ, στο ιστορικό τόπο της Αρτοτίνας, όπου αποτελεί και την καρδιά της Ρούμελης, ενός μεγάλου πεδίου μαχών που συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Ελλάδος, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ηρωισμού. Και κάθε τόπος, κάθε σπιθαμή αυτού του τόπου, αυτής της γης, αυτών των διαδρομών εδώ, έχουν να αναδείξουν μια αυτοθυσία, έναν ηρωισμό. Ένας αγώνας ο οποίος έχει ιδιαίτερα συμβολική σημασία, είναι κάτι παραπάνω από προφανές και εμφανές ότι έρχεται για να μείνει. Μια διαδρομή πολύ πλούσια σε σημασία, πολύ πλούσια σε φυσικό τουριστικό κάλος. Στην έναρξη αυτού του μεγάλου αγώνα παρευρέθηκαν σημαντικοί φορείς της αυτοδιοίκησης των περιοχών, βουλευτές και σύλλογοι που συνέβαλαν σημαντικά στη διοργάνωση του αγώνα.